Προφανώς πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την πρόληψη για τις δασικές πυρκαγιές. Δεν θέλω να μηδενίσω αυτά τα οποία έγιναν, διότι έγιναν πράγματα και μετά την φωτιά την περσινή, αλλά και πριν την φωτιά την περσινή. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν τα καταφέραμε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Από τον πληγωμένο Εύρο, και αφού νωρίτερα πέταξε πάνω από το δάσος του Δαδιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε αδυναμίες και λήψεις. Δεσμεύτηκε ωστόσο ότι το μοναδικό σε κάλος δάσος δεν θα αφαιθεί στην τύχη του. Πράγματι, η αποτύπωση, η δορυφορική, δείχνει ότι η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζημιά, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, όμως. Όπως φάνηκε και από το βίντεο, έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαυτες είτε έχουν καεί λίγο, και αυτό θα βοηθήσει στη φυσική αναγέννηση αλλά προφανώς και στην προστασία της πανίδας. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Ήδη οι μελέτες για τα αντιπλημμυρικά έργα ετοιμάζονται στο μοντέλο της Εύβοιας, όπου, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, άντεξαν, ενώ η σκέψη είναι να αναλάβει μόνο ένας ανάδοχος μέσα στο δάσος, ώστε τα έργα να προχωρήσουν γρήγορα. Στόχος, ωστόσο, είναι να θωρακιστεί ο Εύρος με ευρύτερα αντιπλημμυρικά έργα. Νωρίτερα το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη με τοπικούς φορείς, με το βλέμμα στραμμένο και στη Θεσσαλία, για την καταστροφή της οποίας οι αναφορές και οι δεσμεύσεις ήταν συνεχείς. Και η σκέψη μας σίγουρα βρίσκεται στην Θεσσαλία, στους συμπολίτες μας, στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που είδαν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και απαιτούν και δικαιολογημένα από το κράτος να προστρέξει στην άμεση υποστήριξή τους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σφοδρή κριτική για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση χθες από τη Λάρισα, κάνοντας λόγο για εξαπάτη των πληγέντων. Κύριε Μητσοτάκη, το βράδυ πήγε στη Λάρισα, σαν να κάνει, ας πούμε, ρεπορτάζ εκ των υστέρων, αλλά δεν είπε τίποτα για το πώς μπορεί η πολιτεία να είναι επαρκής. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι η πολιτική επάρκεια και η αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Ούτε καν μια αξιολόγηση. Δεν μιλάμε για συγγνώμη ή λογοδοσία. Ούτε καν μια αξιολόγηση της επάρκειας. Της ανεπάρκειας, εν προκειμένου. 4 χρόνια λοιπόν για την προσαρμογή, για τις πλημμύρες, για τις πυρκαγιές δεν πρόλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για κάποια άλλα όμως πρόλαβε. Για να ιδιωτικοποιήσει τομείς και τους φορείς της ενέργειας. Για να καταργήσει εργασιακά δικαιώματα. Καθίσατε επιτακτική πολιτική ανάγκη η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση των αιτιών της ελλιπούς θωράκισης της Θεσσαλίας έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων και αναζήτηση των πάσης φύσεως ευθυνών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση πια να κάνει εξαγγελίες και να δίνει υποσχέσεις. Όχι μόνο γιατί τις ίδιες γενικόλογες και χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις έδινε και πριν 3 χρόνια με την κακοκαιρία Ιαννός, αλλά κυρίως γιατί η κυβέρνηση ακολούθησε την ίδια εγκληματική πολιτική που αφήνει το λαό εντελώς απροστάτευτο. Τα άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, συνιστούν τον ορισμό της εξαπάτησης. Το ελάχιστο που υποχρεούται να κάνει η κυβέρνηση είναι η πλήρης και άμεση αποζημίωση στο σύνολο της ζημιάς σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και όχι ενός ποσοστού επ' αυτής. Θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να απολογηθεί, γιατί πριν από ελάχιστο χρόνο έταξε ότι δεν θα ξανασυμβεί τέτοια καταστροφή και ότι κυρίως θα υπάρξει αντιπλημμυρική υποδομή που δεν υπήρξε ποτέ.